Θεωρούμε ότι είναι ένα παράδειγμα, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, και ένα υπόδειγμα και για άλλα τέτοια κέντρα στη χώρα μας, στα νησιά μας και παντού όπου προσέρχονται μαζικά οι πρόσφυγες λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στις χώρες τους λόγω του πολέμου. Το πρόβλημα των προσφύγων που καθημερινά έρχονται στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα, το οποίο οφείλουν όλα τα κόμματα να συνυπολογίσουν, να συζητήσουν και να δώσουν προτάσεις και όχι καθημερινά κριτική. Αυτό το πρόβλημα έμπαινε πάντα κάτω από το τραπέζι, κάτω από το χαλί. Ένα πρόβλημα που ήθελαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις να ξορκίζουν. Η Ελλάδα απαντάει με ανθρωπισμό και πολιτισμό σε μια Ευρώπη των εμπόρων και όχι των δικαιωμάτων. Μέσα στην κρίση δείχνουμε ακριβώς το πρόσωπο της ευρωπαϊκής αλλά και διεθνούς αλληλεγγύης. Μια πλήρως οργανωμένη μονάδα πρωτοβάθμισης ιατρικής φροντίδας λειτουργεί στον Ελαιώνα, όπου έχουν βρει χώρο φιλοξενίας πολλοί από τους πρόσφυγες του πεδίου του Άρεως. Οι γιατροί του Κερπνό βρίσκονται δίπλα στους ταλαιπωρημένους από το μακρύ ταξίδι ανθρώπους που μετά τις αντικσότητες των πρώτων ημερών διαβιούν πλέον στις συνθήκες κατάλληλες. Η ταλαιπωρία των πρώτων ημερών από τη στιγμή που έφτασαν στη χώρα μας αρχίζει σιγά σιγά να σβήνει από τα πρόσωπα των προσφύγων. Η παραμονή στο κέντρο φιλοξενίας στον Ελαιώνα διασφαλίζει μια καλή ποιότητα διαβίωσης. Αυτή η γυναίκα από το Ιράν έφερε το παιδί της στο ιατρείο του κέντρου με πυρετό. Ανυπομονή να έρθει η στιγμή που θα μπορέσει να φτάσει στον τελικό της προορισμό. Οι γιατροί της μονάδας υγείας που έχει στηθεί μέσα στο χώρο φιλοξενίας του Ελαιώνα παίρνουν ιστορικό από κάθε ασθενή. Υπάρχει προσέλευση κατά κύριο λόγο νεαρών ατόμων, νεαρών ενηλίκων και παιδιών. Είτε πρόκειται για κάποιες κεφαλαλγίες, είτε για κοιλιακά άλγη με εμέτους, γαστρίτιδες, γαστρεντερίτιδες. Πρόσφυγες με διάφορα προβλήματα υγείας αντιμετωπίζονται εκεί σε ένα ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο για παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως γιατροί να καλύψουμε τις οποιασδήποτε ανάγκες έχουν οι συνάνθρωποι μας, να θεραπεύσουμε, να διαγνώσουμε και να θεραπεύσουμε τα άτομα αυτά τα οποία έχουν κάποια ενδεχομένως προβλήματα. Συνεχής είναι οι επισκέψεις ασθενών στο ιατρείο που έχει στηθεί από το Κέλπνο και το Υπουργείο Υγείας μέσα στο χώρο του Ελαιώνα. Οι περισσότεροι είναι γονείς που φέρουν τα παιδιά τους για μικρά προβλήματα υγείας. Αν η κατάσταση κάποιου είναι πιο σοβαρή, γίνεται διακομιδή σε νοσοκομείο. Στο ιατρείο υπάρχει και η δυνατότητα εμβολιασμών. Οι γιατροί ρωτούν τους γονείς αν τα παιδιά τους είναι εμβολιασμένα και συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο. Και να πάμε στην Μυτιλήνη και τον ανταποκριτή.